Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο της Μετρόπολης, εδώ στο Ιόνιο, στην Πάτρα. Και θα πάμε μέχρι το Αίγιο. Θα πάμε μέχρι το Αίγιο και θα συναντήσουμε την πρόεδρο της ΔΚΠΑ, την κυρία Μαρία Τσουκαλά, η οποία μένει και αυτή στο σπίτι. Κυρία Τσουκαλά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν. Καλώς ορίσατε στο Αίγιο, λοιπόν. Καλώς ορίσατε στην Αιγιάλια. Αφού λοιπόν μένετε σπίτι, αποφασίσατε να κάνετε κάποιες δράσεις πολιτισμού μέσω του διαδικτύου για τους δημότες. Ήταν μία ανάγκη αυτό. Ήταν, πώς να το πω, μας ήρθε ξαφνικά ως αυτονόητο. Μας έλειψε πάρα πολύ ο κόσμος αυτό το διάστημα. Μας έλειψαν οι φίλοι μας, οι άνθρωποι που συναντιόμασταν στα συνηθισμένα μέρη και κάναμε τις διάφορες εκδηλώσεις. Οπότε αποφασίσαμε κι εμείς να εξυγχρονιστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους διαδικτυακά. Δημιουργήσαμε λοιπόν μία ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε μαζί τους, να ανταλλάσσουμε ιδέες, να παίρνουμε τις ιδέες τους, να τους προσφέρουμε πολλά πράγματα. Ξεκινάμε από αύριο το απόγευμα, επίσημα, στις 6 ώρα το απόγευμα, με διάφορα εικαστικά εργαστήρια στις 6 και στις 7, με μελωδίες από τη χοροδό μας, η οποία θα παίξει πολύ ωραία κομμάτια και θα πει και πολύ ωραία πράγματα. Και στις 9 το βράδυ έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία στο Facebook της ΔΚΠΑ, με συντοπίτες μας εδώ, την κυρία Ψύχα, όπου θα δώσει μια πολύ ωραία συναυλία, διαδικτυακή κι αυτή, με τραγούδια από τη Λατινική Αμερική και από προσωπικές συνθέσεις της. Το ίδιο θα επαναληφθεί την Κυριακή με άλλους έτσι, πρωταγωνιστές, άλλους ανθρώπους που θα συμμετέχουν, και από τη Δευτέρα ξεκινάμε, συνεχίζουμε μάλλον τα ταξίδια της ιστορίας που είχαμε κάνει αυτό το διάστημα. Ναι. Δεν ξέρω αν το είχε. Ναι, βεβαίως. Είναι ανθρώπους οι οποίοι ιστορικούς, εθνικής έτσι, αναγνωρισιμότητας. Ξεκινάμε λοιπόν πάλι τη Δευτέρα με την κυρία Μαρία Ευθυμίου, την οποία την είχαμε εδώ στις 10 Ιανουαρίου σε μια εκπληκτική συγκέντρωση και μια εκπληκτική ομιλία. Την επόμενη μέρα θα έχουμε τον κύριο Βερέμι και πάρα πολλούς άλλους. Θα έχουμε την κυρία Άνθη, την Άθια την Άνθη, η οποία είναι από τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, είναι γιατρός, πνευμονολόγος και είναι στο Αττικόν, στη μονάδα, η οποία θα μας μιλήσει και αυτή τη χάνη να είναι και γιώτησα. Και έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Πάρα πολλές από ό,τι βλέπουμε δράσεις και εκπλήξεις για τους δημότες εκεί του Αιγαίου. Και όχι μόνο, μπορεί οποιοδήποτε να μπει. Βεβαίως, μπορεί να μπει οποιοδήποτε και είναι καλοδεχούμενοι όλοι και τους καλωσορίζουμε όλους, έτσι ώστε να γνωριστούμε και που ξέρετε μπορεί αυτός ο τρόπος επικοινωνίας να μας κάνει έτσι να ανταλλάξουμε απόψεις και με άλλους δήμους και με άλλες περιφέρειες. Ενδεχομένως από Δευτέρα και μετά η πλατφόρμα μας θα είναι συνδεδεμένη και με την πλατφόρμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, οπότε θα έχει εμβέλεια σε όλη την περιφέρεια και νομίζω ότι θα χτίσουμε ένα καινούριο επίπεδο επικοινωνίας που μπορεί να είναι μπροστά στον υπολογιστή, αλλά νομίζω ότι οι καρδιές μας, οι ψυχές μας, το πνεύμα μας θα έρθει πολύ κοντά. Μάλιστα. Παρότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν λατρεύω τα μέσα, τα διαδικτυακά, είδα όμως ότι αυτό το αν χρησιμοποιηθούν σωστά. Αν χρησιμοποιηθούν σωστά, κυρία Τσουκαλά, νομίζω ότι μπορούν να αποδώσουν και να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά και να είναι και το μυαλό μας σε εγρήγορση, να μην καθόμαστε μέσα στο σπίτι μας, βοηθάει και αυτό και στην ψυχολογία. Ακριβώς. Σας. Είναι μέρες αυτές ωραίες, το Πάσχα, θα είμαστε στο σπίτι, αλλά θα είμαστε όλοι μαζί. Μάλιστα. Όλοι μαζί. Κυρία Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.